Το μάτς. Στην πραγματικότητα, ναι. Πιστεύω ότι θα προκριθούμε και με τη Σπαρτάκ Μόσχας σε περίπτωση. Δικαστικό μέρος πριν την έναρξη του αγώνα. Και είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Για την κάλυψη του αγώνα βρίσκεται σήμερα μαζί μας ένας γνώστης του αθλήματος. Ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει. Για σένα θα τα πω μαλάκα. Εντάξει. Σκέφτομαι να κάνω και ένα live stream στο Call of Duty Online. Συχνά δίνει και ένα World μικρό ψυχολογικό προβάδισμα στην ομάδα που το έχει επιχειρήσει. Σαμέντο. Φερνάντο. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Πιέσε ρε μαλάκα. Τη στέλνει μακριά. Κινήθηκε πολύ όμορφα. Και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Ωραίος. Πολύ ψηλά την μπάλα. Πριγιοβίτς. Σημαία του βοηθού μένει κατεβασμένη. Μπλουζακόφ. Μαλάκα, πολύ καλά ξεκίνησε. Παρότι είχαν το αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ, δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν. Ωραίος ο Πριγιοβίτς. Ανεβαίνει επιλυτικά η επιστροφή της Σπαρτάκ Μόσχας. Ωραίος. Τέλκας. Ο Ντιμπάλα του ΠΑΟΚ. Δίνει στο Πρίοβιτς. Πρίοβιτς στο... Κρέσπο. Πάσα. Αχ. Γκολ. Γκολ. Πήγε να κάνει το λάθος ο Κρέσπο, αλλά κατάφερε και την έβαλε σαν δίχτυα. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. ΠΑΟΚ παίρνει το προβάδισμα. 1-0. Έχουν το πάνω χέρι τώρα. Αλλά θα πρέπει να προσέξουν να μην δεχτούν γκολ. Και αν μπορέσουν... Το σουτ! Η μπάλα ξύρισε να δεξί κάθε το δοκάρι. Το πολύ καλά ζυγισμένο σουτ. Από ατυχία και μόνο δεν κατέληξε στα δίχτυα. Θες να βάζεις και γκολ μες στην κούμπα. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να βγει offside το συμπαίκτη σου. Τώρα αν δεν βγει όμως, τότε σίγουρα είναι μισό γκολ. Ποιος ο Ρότσι. Μπάλα πάει κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας τον κόρνερ. Ελπίζουμε όλοι οι παοξίδες στην προκλήση. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Κέρδισαν τον πλάγιο. Στον ουρανό η μπάλα. Τετάρτη 1 Αυγούστου, 9 η ώρα, το Βασιλεία ΠΑΟΚ. Κόμμα, αλλά και αυτό μου θύμισε τον γκολ μέσα στην τούμπα με τη Βασιλεία που βάλαμε. Anyway, 9 η ώρα, Τετάρτη 1 Αυγούστου στο Epsilon TV. Βασιλεία ΠΑΟΚ, live. Έπιασε μια υπέροχη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας αντίπαλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Τι έφαγες Πασχαλάκη ρε μαλάκα. Και το μάτς βρίσκεται πάλι εκεί που ξεκίνησε. Πόσες φορές έχουμε δύο ομάδες να αποανερούνται έτσι. Λόγω... Κρίμα. Πετάνε στα σκουπίδια μέσα σε δευτερόλεπτα όλη τη σκληρή δουλειά που έκαναν πριν. Α, δεν την φτάνει. Πάμε πάλι να σαλάμουμε το μεγαλείο σου δίκε χαλέ. Πίσω στην Ευρώπη το καλύτερο σιρόπι. Πάω καρά σ' αγαπώ. Πάω καρά σ' αγαπώ. Πάω καρά σ' αγαπώ. Γιατί είσαι στην Ευρώπη το καλύτερο σιρόπι. Πάω καρά σ' αγαπώ. Ο κλαν κλαν το κάνουμε. Ωραία προς τη γραμμή του άου. Το κλαν κλαν δεν έχω τα ούλια να το κάνω. Μαλάκα. Κοίτα πάει θα... Βρήκε την μπάλα αλλά όχι όπως θα έπρεπε για να τη στείλει στα δίχτυα. Δεν το Πασχάλη. Η Σπαρτάκ Μόσχας παρότι είχε πολλούς παίκτες μέσα στην περιοχή ναι. Τελικά δεν έκανε τίποτα το αξιόλογο. Α ναι. Θα ψάξει για προωθημένους παίκτες του. Ναι, πέρασε η παλιά. Βρήκε τον αντιπαλό του. Ε, φαουλ. Εντάξει. Κλασικό πες. Εντάξει.
Ρεϊς ήταν ξεκάθαρος πως δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία. Ο Παπασκάλ. Corner ή out. Χειροκρότημα ρε για τον Πρίγιο. Να μην μπερδεύομαι. Κόπησε την μπάλα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Μαλάκα, αξιώσει. Μαλάκα, γκολ είναι. Αυτή την παλιά θέλει να δει. Μόνο ο γκολκίπερ έμεινε. Έτοιμος για το σουτ. Τι κάνει. Υπέροχη προσπάθεια της Σπαρτάκ Μόσχας. Αυτή και αν είναι ανατροπή του σκορ. Πες την γάμου τη όσια τους. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση. Απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό. Άντε. Να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες. Και είναι έτοιμος να μαλάκα! Απίστευτο! Τι έβαλε ο Σέρβος! Έχει το χαρακτήρα της η ομάδα. Φέτος δεν θα στοιχημάτιζα ούτε ένα ευρώ. Μαλάκα, αυτό αξίζει, εντάξει. Μαλάκα! Με ένα απίστευτο γκολ. Είναι από τις πιο δύσκολες ενέργειες στο ποδόσφαιρο. Και λίγοι είναι αυτοί οι παίκτες που μπορούν να σκοράρουν με τόσο όμορφο τρόπο. Είσαι μανέρ μου που σε έψαγνα τόσα χρόνια. Και ναι, είναι πάλι ισοπαλή. Μπράβο τους που επέστρεψαν, αλλά για να πούμε και τους τραβούν το δίκαιο, τους βοήθησε πολύ το και ο αντίπαλος, που μάλλον κατέβασε το διακόπτη αφού του προηγήθηκε. Να μην θα μου το έτσι. Λουίς Αντριάνο, η στέλνη προς την περιοχή. Λίφτοπ. Α, καλά, δύο λεπτά. Συρτή, εμείς, κάθε την παλιά. Εσείς τα πρόκληση. Περνάει ανάμεσα τους. Βρήκε πολύ ωραία τους ο οποίος ήταν δανεικός στον ΠΑΟΚ φετός. Πολύ έξυπνη ενέργεια. Πήγε το μα... Σαμέντο. Σιτ. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους. Τι έχω πάθει σήμερα και πετάω μαλαϊκίες. Τα καταφέρνει πολύ καλά σε αυτή την φοβερή μάχη. Γκολ με το τσουβάλι και για τις δύο ομάδες. Όχι με το καλά. Προς τα που θα γύρει η πλαστική. Μέχρι στιγμής λοιπόν είμαστε στο 2-2 και πάμε για το επόμενο 45 λεπτό. Ναι, χαζί, είμαστε. Δεν βλέπουμε το σκορ, βλάκα. Βλάχα, βλάχα, μερό βλαχίδιο. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη πούστη άντρα. Αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούπ. Έτσι, προχωράει μάλλον. Στο πρίγιο βιτς. Να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Την οποία δεν προλαβαίνει γιατί είναι τόσο γρήγορο. Αλλά τελικά πήγε στράβη. Αλλά όταν πιάνει τις κεφαλιές. Εντάξει. Πρόμες. Φερνάντο. Βαρέλα. Λουζακόφ. Προς τα πίσω η μπάλα θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση το 0. Λουίζ Αντριάνο. Μαμά, όλοι σας όλοι με φωνάζουν μπλουζάκι. Δεν τα ξέρω μπλουζακόφ. Όχι πια δάκρυ. Μπλουζακόφ, μάλλον. Αυτός 100% Ρώσος ήταν. Θα πρέπει να σεντράρει τώρα. What the Joma. Στον πρίγιο. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Με μαεστρία προς το συμπέκτη. Τι έκανα, ρε μάλλον. Πρίβιτς γίνεται μπαίνει ο Κουλούρης. Ευθύμης Κουλούρης. Ο οποίος είναι στον Ατρόμητο τώρα. Δεν έχουν και το ζαμπάρε πως. Τον τρελό τον Βραζιλιάνο το 19. Υπάρχει δραστηριότητα εκεί στην πλάγια γραμμή. Ετοιμάζεται να γίνει κάποια αλλαγή. Πρόμες. Πάλι Λουίζ Αντριάνο. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε υπέροχη προσπάθεια. Αυτή η παλιά ήταν πραγματικά άξιολη. Φανταστική η κάθε την παλιά που του έβγαλε. Παρά την απόσταση που του χώριζε, κατάφερε και τον βρήκε με μεγάλη ακρίβεια. Όλοι ξέρουμε τι είναι ικανός να κάνει. Είναι από τους ελάχιστους παίκτες στον κόσμο που ανά πάσα να στιγμή το μπορούν να πετύχουν γκολ από το πουθενά. Ο Κουλούρης. Γκολ! Ο Μακ! Ρόμπερτ Μακ! Ο Σλοβάκος. Τελικά κατάφεραν και το τούμπαν να το πετύχουν. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Αυτή κι αν είναι η ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή στις χώρου. Τι γάμα, λες κι εσύ. Πες, στη γωνία του τέρματος. Λες γάμα.
Για να δούμε τον Κουλούρη. Το προβάδισμα στο παιχνίδι. Αυτή η ομάδα αποδεικνύεται ειδική στις ανατροπές του σκορ. Για να δούμε όμως τώρα θα το υπερασπιστεί. Ορισμένες φορές αυτό είναι πιο δύσκολο. Το σουτ του Μακ, καλό. Καλή προσπάθεια και δύναμη, αλλά το σουτ ήταν στο κέντρο. Πάντως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν σου βγαίνει πάντα αυτό που θέλεις. Ναι, εσένα σου βγαίνει. Λίγο έλλειψη. Είναι πραγματικός πονοκέφαλος για τις αντίπαλες άμυνες. Λουίζ Αντριάνο. Λουίζ Αντριάνο, εντάξει, το καλό είναι ονοματάκι. Κοιτάξτε πόσο όμορφη πάσα το έβγαλε με αυτή την κάθετη παλιά. Ούτε σκάσε, ρε. Να έχει στο πόδι του. Σχολιάζει τα πάντα. Αλλά να πει αυτή είναι η δουλειά σου. Με αυτό βγάζει το ψωμάκι σου. Πάω. Λογικά θα μπει στον πειρασμό να πραγματοποιήσει αλλαγές. Καθώς διαθέτει ακόμα δύο. Ρόμες. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Ωραία πάσα. Ένα με τον Κουλούρη. Βλέπει δίχτυα από εκεί. Άτσαλη προσπάθεια. Ίσως και να τους κοστίσει στη συνέχεια. Τι είναι αυτό ρε, τι είναι αυτό ρε. Ρόμες. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Πέλκας. Σαμέντο. Λουζακόφ. Προωθεί την μπάλα προς τα αντίπαλη εστία. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, μαλάκα, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Ήρθαμε πάλι. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά. Μαλάκα, έχει το Βερίνια, δεν θέλει. Το αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ δεν κατάφερα να το αξιοποιήσουν. Εντάξει, βάλουμε το Βερίνια εκεί. Το μουλήσει χθες, όχι. Μπίσες βάρ στον Πέλκα. Ελκαντουρί, Ελκαντουρί. Δεν σε έχω αποστολή. Κάνει τη μακρινή παλιά. Ταξίδι στο Μαρόκο. Ο Πέλκας έχει την μπάλα. Πιάνει ένα σουτ. Πέλκας! Πολύ καλή προσπάθεια από μακριά. Άξιζε τον κόπο. Κάτι ψήνεται εκεί στο πάγκο τους. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Για να μπει και ο Αφάνας ο τρελός. Θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθά αντικαταστάθηκε. Για να με τους αχώ τον Ουκρανό που πασάρει στον Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί πασάρει στον Τζάρμα. Ο Τζάρμα έχει σέντρα. Το πρώτο σουτ του Βισεβάτ. Αλλά στοχή από πλεονεκτική θέση όπως λέει και ο φίλος μας. Αλλά κατά χειροκροτείται από το γήπεδο της Τούμπας. Δεν καταλαβαίνει από σκληρά μαρκαρίσματα αυτός ο παίκτης. Μπράβο του. Σαμέντοφ. Τίποτε. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Ο χρόνος που τους απομένει είναι λίγος. Θα πρέπει να επινοήσουν. Έκανα κάτι καλό τώρα. Λουίζ Αντριάνο. Ναι, μαλάκα. Αυτό το έδωσε, μπάσταρδε. Το άλλο το δικό μου που με βάζει εδώ. Έτσι, Τζαμά, έτσι. Έτσι, έτσι. Να τη βάζει τον κόλο σου. Μου βγάζει. Μαλάκι. 3-3. Οξύνθηκαν τα πνεύματα εδώ. Πολύ πλησμένοι στο γήπεδο και ορμούν ο ένας τον άλλο. Ρόμες! Καθυστερήσεις. Μπορεί να την κλείτωσε αυτή τη φορά. Τέλος. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Ένα like. Ένα subscribe. Προσαρμόστηκαν καλά για να αντιμετωπίσουν. Γεια σας.